Λοιπόν, έχουμε εδώ τον Άδωνη Γεωργιάδη. Καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ. Υποψήφιος για τη Νέα Δημοκρατία. Πριν αρχίσουμε τη συζήτηση, να πούμε ένα που θα μπορούσε να είναι και συμβολικό ένα θέμα, να δείξουμε μια φωτογραφία, γιατί δεν ξέρω και πόσοι άλλοι βράχοι κρέμονται στα κεφάλια μας πλέον, στη ζωή μας. Πολύ. Αποκολλήθηκε λοιπόν βράχος από κεραυνό, κρέμεται πάνω από σπίτια στο Λεωνίδιο. Κύριε Γεωργιάκη, κοιτάξτε, θα δείτε εδώ τι πήγε ο κύριος Πτατούλης εχθές, συνοδευόμενος από ειδική ομάδα επιστημόνων του ΙΓΜΕ. Κοιτάξτε, τι έγινε. Έχει φτάσει στην κορυφή του. Βγάλετε το ζωνάρι από κάτω, παιδιά. Και φοβούνται οι άνθρωποι. Θα πέσει στα σπίτια πάνω. Ναι, εντάξει. Υπάρχει τώρα αυτό μια διαδικασία. Τώρα από μακρύ θα τον δέσουν. Υπάρχει. Είδα και στο Λυκαβητό πριν από λίγα χρόνια ένα τέτοιο βράχο, ο οποίο πραγματικά ήταν πολύ απειλητικό πάνω από τα σπίτια. Ναι, και τον δέσανε με σε και μεγάλο αυτό. Και ο άλλο μεγάλο. Ναι. Δεν θέλω να πω, υπάρχει τεχνική να τον. Ναι. Να το σταθεροποιήσουν. Φαντάζομαι να ασχοληθούν. Φαντάζομαι εμείς λέμε αυτό το βράχο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που ερχόταν πάνω από τα κεφάλια μας. Ναι, ναι. Αντί να τον δέσουμε, αντί να τον δέσουμε, τον πάρουμε πίσω, πήγαμε και το σπρώξαμε πάνω στα σπίτια των ανθρώπων. Για τους ψήφους μας. Δεν μπορώ. Αντί να τον δέσετε. Αντί όλος ο ελληνικός λέει να πει αν βράχουν το δέσμα τον απομακρύνουμε τον κίνδυνο μια αφού δεν πήγαμε το σπρώξαμε στα κεφάλια μας. Ξέρετε ότι οι αντίπαλοι σας λένε ότι. Και αυτοί που τα λένε είναι για δέσιμο. Άκου Γιώργο μου, συγγνώμη. Άκου κύριε Οικονομέα, το πω πιο θεσμικά. Έτσι, να πάμε θεσμικά. Γιατί αύριο μπορεί να είσαι καθηγητής της Νέας Δημοκρατίας. Άκου κύριε Οικονομέα. Φυλάξου. Άνθρωποι σαν και εσάς, όταν άνθρωποι σαν και εμένα λέγανε πέρσι τέτοια εποχή ότι αν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταστραφούμε, μας λέγανε τρομολάγνους και κινδυνολόγους. Ναι. Άρα έχετε κι εσείς ευθύνη για ότι η χώρα μας καταστρέφεται τώρα. Γιατί αν το έχετε καταλάβει, η Ελλάδα καταστράφηκε. Μα αυτή τη λογική και για εσάς έχουμε ευθύνη. Η Ελλάδα καταστράφηκε στις 25 Ιανουαρίου. Με αυτή τη λογική και για εσάς έχουμε ευθύνη. Επίσης να σας πω, κύριε Οικονομέα. Με ακούτε. Ναι, με έχετε φυσικά. Με αυτή τη λογική και για εσάς. Έχετε, αλλά εγώ έκανα καλό στην Ελλάδα, δεν έκανα κακό. Α, έτσι λέτε εσείς. Όταν εγώ σας προκαλώ, αν θέλετε τώρα, θέλετε να το κάνουμε αυτό το πείραμα. Θέλετε να παίξουμε το τελευταίο προεκλογικό σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας πρώτων εκλογών στις 25 Ιανουαρίου, όταν προειδοποιήσαμε τον ελληνικό λαό ότι θα συμβεί αν κερδίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τότε που μας κατηγορούσατε και εσείς προσωπικά για την εξαρτία του φόβου. Θέλετε να το παίξουμε. Είναι ένα λεπτό είναι. Εγώ δίνω ένα λεπτό από το χρόνο μου εδώ να παίξω το σποτάκι. Ο κ. Μαϊμαράκης ήταν τότε. Θέλετε να το παίξουμε. Τότε αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Ο Σαμαράς ήταν. Ο Σαμαράς. Και ό,τι είπε έγινε. Ό,τι είπε δυστυχώς, όλη η πρόβλεψη του σποτ, όλοι. Αν δεις. Θα το παίξει το σποτ, πολύ εύκολο να το βρείτε στο Google. Τώρα μα ευρυδιάζεται. Όχι, ρε παιδί μου, έχει παιχτεί πολλέ φορέ. Παίχτηκε και μετά και ξαναμετά και ξαναμετά. Άρα εσεί θεωρείτε ότι δικαιώθηκαν οι καταγγελίε σα. Δεν είναι αν θεωρώ εγώ. Ναι. Είναι τι έχει γίνει στη χώρα. Στη χώρα έκλεισαν οι τράπεζε. Θα έπρεπε να ξέρουμε τι θα γινόταν με εσά. Δεν δίνονται τα επιδόματα στου αγρότε. Θα έπρεπε να με εσά. Σήμερα, αν το ξέρετε, δίνεται με καθυστέρηση η τελευταία δόση του επιδόματο θέρμανση από πέρσι τη Νέα Δημοκρατία. Και φέτος δεν θα ξαναπάρει ο κόμμος επίδομα θέρμανσης και αν πάρω το πάρουν οι μισοί. Πέρσι με τον κακό το Σαμαρά ήμασταν ανάλγητοι για το επίδομα θέρμανσης. Φέτος με τον καλό το Τζίπρα που το πάρουν οι μισοί δεν μιλάει κανένας. Όχι δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει. Πώς σε δεν σχέδιο μιλάει. Ότι κάναν σε εμάς. Τίποτα. Τίποτα κύριε Καμπουράκη. Να τα λέμε τώρα με φίλοι. Μια χαρά μιλάμε κύριε Γεωργιάδη. Εντάξει. Θα ψήφιζε η Νέα Δημοκρατία αυτά τα μέτρα που ψηφίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και ήταν η Ελλάδα έτσι. Το πιστεύετε αυτό? Ωραία, τι θέλετε να πείτε με αυτό? Ότι έχετε κι εσείς ευθύνη που καταστράφηκε η Ελλάδα με το ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ απλά, να το πούμε. Δηλαδή, κάτσε πίσω από το ΙΡΑ και να ξεκαθαρίσω τα θέματα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι έχουμε ευθύνη για ό,τι γίνεται. Γιατί είμαστε διαπλεκόμενοι και θέλω να τον αναφέρουμε. Εσύ λες ότι είμαστε υπεύθυνοι γιατί φέραμε το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί κάπου να κάτσει η μπίλια να τελειώσει. Να σου πω ένα παράδειγμα ευθύνη που έχετε. Κάθετο ΣΥΡΙΖΑ και κάνει εμπάργκο στην εκπομπή του Γιάννη Πρεδεντέρη. Το ξέρει αυτό. Δεν κάνει εμπάργκο. Γιατί ξανακαλέσατε ΣΥΡΙΖΑ στο Μέγκα. Να μην ξανακαλέσει κανένα το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι να λήξει το εμπάργκο. Ναι. Ποιος σας είπε ότι κόμμα του δυτικού κόσμου μπορεί να κάνει εμπάργκο σε δημοσιογράφο? Το έχετε ξανακούσει? Το έχετε ξανακούσει? Όχι. Γιατί καλείτε λοιπόν αυτούς τους σταλινικούς στο Μέγκα? Μα δεν θα μας πει πως αντιδράσετε. Μα δεν θα μας πει πως αντιδράσετε. Εάν σέβεστε τη δημοκρατία, ναι. Εάν σέβεστε τη δημοκρατία και πάνε σε έναν συνάδελφό σας δημοσιογράφο και μάλιστα του ιδίου καναλιού και κάνουν εμπάργκο και καλούν τώρα λέει την κυρία Αυλονίτου γιατί λέει πήγε στην εκπομπή του Πρετεντέρη, έχει ακούσει κύριε Καμπουράκη σε κόμμα του δυτικού κόσμου να καλείτε βουλευτή σε απολογία γιατί βγήκε σε τηλεοπτική εκπομπή? Το έχεις ξανακούσει αυτό? Είναι θέμα του κόμματος και του κόσμου. Δεν του κόμματος. Και του κόσμου. Και του κόσμου. Το κόμμα κυβερνάει. Κύριε Γεωργιάδη, δεν μπορεί να υπαγορεύσει ένα κόμμα τι αποφάσει θα παίρνει και τι θα κάνει. Βεβαίως μπορεί να αναδείξει. Όπως δεν μπορείς να υπαγορεύσει και σε ένα δημοσιογράφο τι θα λέει και τι θα κάνει. Αν το κόμμα αυτό είναι σταλινικό. Εάν το κόμμα αυτό αλλά εσείς μάλλον εσείς ήρθατε σήμερα εδώ. Εάν το κόμμα αυτό συναλλάσσετε με τρομοκράτες,
Βεβαίως πρέπει να το ξαναδείξει. Πώς θα το αναδείξει. Θέλετε να συζητήσουμε τώρα τις ευθύνες. Ήρθατε εδώ σήμερα για να δημιουργήσετε τεχνητήριες για να πάρετε καμία ψήφο. Α, δεν θα παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Εγώ λέω λοιπόν προκαταβολικά ότι είσαι το πιο κατάλληλο για τη Νέα Δημοκρατία. Ψηφίστε όλοι τον κύριο Γεωργιάδη. Αυτό καταλαβαίνετε τώρα ότι είναι μια προβοκάτσια του κυρίου Οικονομέα. Ναι. Για να με θέσει εκτός κούρσας, τώρα πρέπει να ανέβει μηχανές λοιπόν, και πάω σφαίρα για το αφήστε, δεν προσφερόμαστε για παιχνίδια τέτοια. Λοιπόν, θέλετε να μας πρωτάσετε σοβαρά. Ναι, όχι, όταν δεν προσφερόμαστε για παιχνίδια. Κριτικών και αυτό και είσαστε υπεύθυνοι και εσείς φταίτε και εσείς κάνετε. Ακούστε τώρα γιατί η Ελλάδα είναι εδώ. Και εδώ αυτή η Νέα Δημοκρατία. Όταν τον Οκτώβριο του 2014 είπε ο Σαμαράς στη Βουλή για πρώτη φορά προς τον Τσίπρα, δεν θα σας αφήσουμε εσάς και τις συνιστώσεις σας που έχουν σχέση με την τρομοκρατία να βλάψετε την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Ναι. Στη Βουλή των Ελλήνων. Την επόμενη μέρα έγινε χαμός. Ο Σαμαράς, ο ακραίος, η θεωρία των δύο άκρων. Πρέπει να πω για να είμαι δίκαιος. Και πάρα πολλοί από τη Νέα Δημοκρατία έβγαιναν τότε και έλεγαν ότι δεν ήταν σωστό αυτό που έκανε ο Σαμαράς. Δεν ήταν ευρωπαϊκό αυτό που έκανε ο Σαμαράς. Ότι δεν έπρεπε να υιοθετήσετε τη θεωρία ο Σαμαράς. Τώρα αναρωτιέμαι όλοι αυτοί, τώρα ψάχνουν τα βίντεο έναν-έναν. Από τη Νέα Δημοκρατία, πέρσι τη διαποχή. Αυτοί όλοι που λέγανε πέρσι ότι κακός είπε ο Πρωθυπουργός της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει σχέση με τους τρομοκράτες. Τώρα σήμερα θα ζητήσουν κανένα συγγνώμη. Κύριε Γεωργιάδη. Φυσικά. Κύριε Γεωργιάδη. Θα ζητήσουν. Η παράταξη δική σας είχε βγάλει τη μισή ελληνική κοινωνία τρομοκράτες κάποτε. Και το μισό Πασόκ. Σταματήστε το αυτό. Σταματήστε αυτό. Η δική μου παράταξη. Η δική σας παράταξη. Και σήμερα, και το κόμμα σας και κύριε, το λαός. Ναι, ναι. Κύριε Οικονομέα, να σας πω κάτι. Το μισό Πασόκ θα κατεβάλει να σας πω κάτι. Λοιπόν, σταματήστε το αυτό. Είναι δυνατόν σήμερα, μετά τις καταγγελίες Πανούση, που είναι ό,τι πιο συνταρακτικό έχει ακουστεί σε χώρα του δυτικού κόσμου, ότι ένα κοινοβούλιο ψήφισε, νομοθέτησε κατ' επιταγή των τρομοκρατών, να μου λέτε τώρα για την παράταξή μου. Δεν είδα εγώ πουθενά να υπάρχει αυτή η καταγγελία. Ο κ. Πανούσης είχε καταγγελίσει ότι απειλεί τη ζωή του. Όχι, δεν είπα αυτό. Κάνω το λάθος. Ο κ. Πανούσης είπε ότι μιλούσαν και δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, μιλούσαν, αλλά δεν είπε ότι τους τρομοκράτες και ότι τους υπαγόρευαν την νομοθεσία που έφεραν στη Βουλή. Και μάλιστα είπε ότι όταν κάπου δεν τους έκαναν το χατήρι στις κασέτες αυτές της ΕΥΠ, ότι ακούγονται οι τρομοκράτες να εξυβρίζουν με τα χειδαιότερα λόγια τους βουλευτές και οι βουλευτές να υπόσχονται ότι στο επόμενο νομοσχέδιο θα λυθεί το πρόβλημά τους. Αυτά είπε ο κ. Πανούσης, δεν τα ακούσατε. Προσωπικά πιστεύω ότι τις δημόσιες καταγγελίες Πανούση, αυτά που είπε με το στόμα του, έγραψε με το όνομά του, δημιουργούν πολιτικό θέμα και πρέπει να κουβεντιάζονται. Το περιεχόμενο υποκλοπών και δι πληροφοριών επί των υποκλοπών, εγώ δεν θέλω να το βάλω σε δημόσιο διάλογο. Για ποιο λόγο. Εσείς για πώς είναι απόρριτο κρατικό. Είναι απόρριτο. Διότι είναι παράνομο. Συγγνώμη. Τα έχετε ακούσει, κύριε, τις συνομιλίες. Τις έχετε ακούσει συνομιλίες. Με τη σειρά. Γιατί τις υιοθετείτε. Με τη σειρά. Υιοθετείτε κάτι που δεν ξέρετε. Σε να σου πω το επιχείρημα. Μα γιατί δεν μου έχεις απαντάτε σε αυτό. Μόλις σταματήσω, σου απαντήσω. Σταμάτησε τώρα, μπορώ να απαντήσω. Ωραία. Λοιπόν, όταν πάει η κυβέρνηση και κάνει με δύο υπουργούς μήνυση για αυτές τις κασέτες, αποδέχεται η κυβέρνηση ότι αυτές οι κασέτες είναι γνήσιες και σοβαρές. Δεν είναι έτσι. Όχι. Αλλά γιατί έκανε μήνυση. Γιατί έκανε μήνυση τότε. Για προϊόν μυθοπλασίας κάνεις μήνυση. Όταν κάνεις μήνυση, λοιπόν, λες ότι αυτά είναι απόρριτα κρατικά μυστικά που δεν έπρεπε να διαρρεύσουν. Αυτό είναι η μήνυση. Μάλιστα. Ερώτηση. Πολλά φορά και έγραφα. Ερώτηση. Είναι απόρριτο κρατικό μυστικό οι συνομιλίες του Συμβούλου του Υπουργού Δικαιοσύνης με τους τρομοκράτες στη φυλακή. Αυτό είναι απόρριτο κρατικό μυστικό. Αυτό αφορά την εθνική μας ασφάλεια, Φερρυππίν. Το ότι ο σύμβουλος του Υπουργού της Δικαιοσύνης μιλούσε με τους τρομοκράτες. Μην μας βάζετε σε αυτή τη συζήτηση. Δεν το ξέρουμε εμείς. Δεν έχουμε ακούσει τις συνομιλίες. Εσείς, αν τις έχετε ακούσει και τις υιοθετείτε, με γεια σας, μεγάλες δικαιώματα. Έχω ακούσει τι είπε ο κύριος Πανούσης. Γιατί μας βάζετε σε αυτό το. Έχω ακούσει τι είπε ο κύριος Πανούσης, ο οποίος μιλάει για παρακράτος. Αυτό που είπε ο κύριος Πανούσης, πρώην υπουργός που είχε επιλέξει ο κύριος Τσίπρας στο Υπουργείο αυτό, έχουν βαρύτητα και δημιουργούν πολιτικό θέμα. Αλλά μην μας μπλέκετε με συνομιλίες και με κασέτες. Εσείς που είστε τόσο ευαίσθητος για την παράταξη μου. Εσείς που είστε ως αριστερός τόσο ευαίσθητος για την παράταξή μου και την ιστορία της, τώρα που ακούτε από τον κύριο Πανούση για το παρακράτος της αριστεράς, δεν ανησυχείτε λίγο? Θέλω να δω τα στοιχεία. Δεν ανησυχείτε? Θέλω να δω τα στοιχεία. Δηλαδή, άμα το παρακράτος είναι της δεξιάς, σας πειράζει? Άμα είναι της αριστεράς, δεν σας πειράζει? Όλα τα παρακράτη με πειράζουν.
Για να, δεν το βλέπω. Θέλω να δω τα στοιχεία όμως. Επίσης δεν βλέπω δυστυχώς, και θα το πω αυτό, πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει αντιδράσει εξαιρετικά υποτονικά σε αυτό το θέμα. Εξαιρετικά υποτονικά. Εσείς τώρα για να κάνετε αντιπολίτευση στο Μιναράκι θα τα βρείτε όλα υποτονικά. Εγώ λέω πάντα αυτά που πιστεύω. Εάν ήταν η Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση, κύριε Οικονομέα, και ο πρώην Υπουργός Δημοσίας Τάξης της Νέας Δημοκρατίας έκανε τις ίδιες καταγγελίες που έκανε τώρα ο Πανούς για το ΣΥΡΙΖΑ. Και ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αντιπολίτευση. Πιστεύετε θα ήταν η αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ στην αντιπολίτευση ίδια με τη Νέα Δημοκρατία σήμερα? Όχι. Τι πιστεύετε? Όχι, θα ήταν πιο έντονη. Πιο έντονη. Πολύ πιο έντονη. Γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι τόσο ήρεμη, λοιπόν? Δεν προφανώς έχετε πολιτικό θέμα. Τι είπατε? Προφανώς έχετε πολιτικό θέμα εκεί μέσα. Ναι, αλλά. Εγώ επισημαίνω και τα γράφω και στο Εθνός ότι διαφωνώ μεν, αλλά όμως και όλη η κριτική του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για την ιστορία του Μπαλτάκου σε υποκλοπή στηρίχτηκε. Και δεν είπανε τίποτα, είναι τούτο και δεν κάνει κτλ. Μια χαρά το αξιοποίησαν. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Εκεί δεν του πήρε υποκλοπή. Αυτό μάλιστα. Μάλιστα. Αυτό μάλιστα. Αυτό το λέω. Για να είμαστε ακριβοδίκαιοι. Εγώ πάντως θα επιμείνω. Θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, ο κύριος Μημαράκης και η Νέα Δημοκρατία να έχουν αντιδράσει εξαιρετικά πιο έντονο όλο αυτό το διάστημα. Φαίνεται η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το τεράστιο θέμα να είναι περίπου απούσα. Και να είναι η σύγκρουση μεταξύ του πρώτου θέματος και του Μέγκα ενδεχομένως και του ΣΥΡΙΖΑ και του κυρίου Πανούση και η αξιωματική αντιπολίτευση απλώς να παρακολουθεί αυτό το τεράστιο θέμα. Οι πολιτικές απόψεις είναι σεβαστές και δεν θα πούμε εμείς ποιος έχει την τάδε πολιτική άποψη και ποιος δεν την έχει. Όμως, αφού ανέλαβε η δικαιοσύνη να ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα, εσείς γιατί σπέβδετε να υιοθετήσετε? Άρα, λοιπόν, άλλο το πολιτικό θέμα, και είναι πολιτικό θέμα το ότι ένας υπουργός, πρώην υπουργός, πριν από λίγες εβδομάδες ήταν υπουργός, καταγγέλει αυτά που καταγγέλει, είναι πολιτικό θέμα, και άλλο υιοθέτηση χωρίς να ξέρετε το στοιχείο. Άρα λοιπόν, κατά τη δική σας κρίση, όταν βγήκε το βίντεο Μπαλτάκου με τον Κασιδιάρη. Δεν έπρεπε να παραιτηθεί ο Μπαλτάκος, με του ζητήσει μάλλον ο Σαμάρας να παραιτηθεί, αφού είχε επιληθεί η δικαιοσύνη άμεσα. Το ίδιο δευτερόλεπτο επιληθήκε η δικαιοσύνη. Θα έπρεπε όλη η Ελλάδα να περιμένει, θα πει δικαιοσύνη, αυτό μου λέτε? Εμείς προσωπικά είπαμε. Άμα μου λέτε αυτό, το ακούσω. Ότι περιμένουμε όλα τα στοιχεία. Να μου πείτε ότι κακός ο Σαμάρας ζήτησε την παραίτηση του Μπαλτάκου. Να μου το πείτε, αυτό μου λέτε? Εμείς προσωπικά. Γιατί δεν βλέπω τον κύριο Τσίπρα να ζητήσει την παραίτηση Λάμπρου ή την παραίτηση του Υπουργού του Παρασκευόπουλου. Το Λάμπρου. Α, το στηρίζουν. Το στηρίζουν επίσημα. Αφού είναι υπέρ στηρίζουν, του Λάμπρου και εναντίον του Πανούση. Είναι φανερό. Πολύ ωραία. Αφού τον στηρίζουν λοιπόν, άρα πια η σχέση με τους τρομοκράτες δεν είναι του Λάμπρου, η σχέση με τρομοκράτες είναι του ΣΥΡΙΖΑ. Γι' αυτό μιλάμε τώρα. Δική σου ερμηνεία είναι αυτό περί των τρομοκράτων. Εάν τον στηρίζουν, ξαναλέω. Εάν τον στηρίζουν, και ξέρεις, σήμερα έχουμε και το εξής καινούριο στοιχείο. Επικουρικό στην Ελλάδα που ζούμε. Και εγώ ισχυρίζομαι και ο λόγος που κατέβηκα σε αυτές τις εκλογές, για το ο κυριότερος λόγος είναι ότι θέλω να σπάσω την ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς. Ναι. Πες τέτοια εποχή, η Ελλάδα εσύετο από την απεργία πείνας του Ρωμανού. Το θυμάστε τι γινόταν? Βεβαίως, το θυμάστε? Βεβαίως. Το καλό, το αθώο το παιδί, το οποίο η κακιά η πολιτεία το εκβιάζει να φάει, και αυτό το καλό παιδί που έχει μετανοήσει θέλει να σπουδάσει και εμείς οι κακοί του εμποδίζουμε τις σπουδές. Αυτό περίπου άκουγε όλη η Ελλάδα πες τέτοια εποχή. Ή κάνω λάθος? Μάλιστα. Μάλιστα. Έχετε διαβάσει τη χθεσινή επιστολή του κυρίου Ρωμανού, όπου ζητάει να σκοτώσουν δεκάδες στόχους πολιτικών, δημοσιογράφων, επιχειρηματιών, μόλις βλέπουν κατά δήλωσή του μπάτσο να του πετάνε μολότοβ για να τον καίνε ζωντανό, να κάψουν το Δεκέμβρη όσα περισσότερα καταστήματα μπορούν? Τα έχετε ακούσει αυτά? Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει. Δεν μου λέτε. Αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ο επικεφαλής της προσπάθειας. Δεν έχω πάθει και Αλτσχάιμερ. Ερώτηση. Πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει και το γι' αυτό. Το παιδί αυτό, κύριε Καμπουράκη, σας φαίνεται παιδί που θέλει να σπουδάσει? Ναι, λοιπόν. Σας φαίνεται παιδί που θέλει να σπουδάσει? Ναι, για ποιο λόγο όλη η Ελλάδα πέρσι προσκύνησε και πήγε η Βουλή και νομοθέτησε για τον κύριο Ρωμανό, μου λέτε? Γιατί δεν νομοθετεί η Ελλάδα για έναν κύριο επιχειρηματία, ο οποίος έχει κλείσει το μαγαζί του, δεν μπορεί να πληρώσει ασφαλιστικές εισφορές και απολύει τους εργαζομένους του, αλλά νομοθετεί για τον Ρωμανό, μου λέτε? Μπορεί να μου εξηγήσετε για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο ζούμε, ρε παιδιά, σε αυτή τη χώρα? Για ποιο λόγο ζούμε σε αυτή τη χώρα? Εγώ θέλω αυτή τη χώρα να την αλλάξω. Εγώ θέλω, όταν εκλεγώ πρωθυπουργός, να αλλάξω αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα δεν μου αρέσει όπως είναι. Δεν μου αρέσει, κύριε Οικονομέα, μια χώρα που την περασμένη Δευτέρα μπαίνουν οι αξιολογητές στα πανεπιστήμια για να αξιολογήσουν την ΑΣΟΕ και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, τους πάνε στο ξύλο οι γνωστοί άνους και τους πετάνε έξω με τις κλωτσιές και διακόπτουν την αξιολόγηση, και αυτό την άλλη μέρα δεν είναι ούτε 7η είδηση στα μίντια. Κύριε Γεωργιάδη, ωραία η ατζέντα σας, αλλά δεν έχει
Δεν έχει, δεν έχει τέλος αυτό. Ναι. Δεν έχει τέλος. Εδώ, είμαστε μια φυσιολογική χώρα. Εδώ, δεν θέλω να υποστηρίξω καθόλου χώρα. Το Ρωμανό. Βλέπετε και σε άλλες χώρες να καίνε τα πανεπιστήμια για να μην τρέχει τίποτα. Δεν πάει να είναι ένας κρατούμενος ο οποίος όχι μόνο δικαιούται αλλά και οφείλει να διεκδικεί. Όποιος δεν έχει ειλικρινή μεταμέλεια δεν δικαιούται τίποτα. Όπως ιστορία, στις Ερδές ταξιαρχές στην Ιταλία υπήρχαν μέλη που είχαν σκοτώσει, είχαν απαγάγει, είχαν κάνει και τους αφήνανε και πήγαιναν σπίτια τους και γυρίζαν το βράδυ στη φυλακή. Σε παρακαλώ πολύ. Όχι όταν λέγανε θέλω να βγω από τη φυλακή για να σκοτώσω. Όταν λέγανε έχω ειλικρινή μεταμέλεια. Δεν το ίδιο. Δεν πάβει να είναι δηλαδή εσύ τώρα, Γιώργο μου, κύριε Οικονομέα, συγγνώμη, εσείς τώρα κύριε Οικονομέα, πιστεύετε πρέπει να τον αφήσουμε και να βγει και έξω για να εφαρμόσει το Μαύρο Δεκέμβρη? Κύριε, όχι κύριε. Άμα βγει και σκοτώσει, ποιον θα κυνηγάμε, τον Οικονομέα? Οι απόψεις μου είναι γνωστές. Δεν προσθέτει τίποτα η βία, οποιασδήποτε τίποτα. Γιατί υποστηρίξατε πέρσι με τα πάθους το να πάει η Βουλή των Ελλήνων και να νομοθετήσει για ένα παιδί που δήθεν υποκρινόταν ότι ήθελε να σπουδάσει. Αυτό το ενώ το παιδί αυτό. Αυτό το πληθυντικό σταματήστε αυτό, το γιατί αρχίζει και γίνεται μανία. Ενώ πια. Το παιδί αυτό, κύριε, ήθελε να βγει έξω για να σκοτώσει και να κάψει και να κάνει επανάσταση. Δεν υποστηρίξαμε με τα πάθους τίποτα. Και σταματήστε αυτό το πληθυντικό γιατί αρχίζει και γίνεται μανία κατά διώξεως. Ποιο υποστήριξε με τα πάθους, εμείς? 99% των μέσων. Σε εμάς μιλάτε τώρα. Το 99% των μέσων. Είχαμε πάρει θέση. Σε εμάς μιλάτε. Και εσείς το είχατε προσπαθεί. Μα εκ των υστέρων τα λες, ρε Αδόνη, αυτά. Εκ των υστέρων τα λες. Όχι εκ των υστέρων, παιδιά. Δηλαδή, εγώ τα έλεγα πέρσι τα ίδια. Εκ των προτέρων. Εγώ πέρσι τι έλεγα γίνει τα ίδια. Εγώ παρακαλώ. Πήγα στη Βουλή και δεν ψήφισα την τροπολογία αυτή. Σηκώθηκα και είπα όχι. Και έλεγα στα πρακτικά. Καλά έκανε, μα δεν μπορεί να τσέτα. Διότι εγώ δεν δέχομαι η αριστερά να κάνει ό,τι θέλει. Έρχεται σε μία εβδομάδα εκλογές στην Δημοκρατία και εσύ τώρα πας να πάρεις ψήφους με το Ρωμανό. Να είναι, θα κλείσει το Ρωμανό μέσα. Θα πάω να του πλακώσει του άλλου, θα πω στα παιδιά. Γι' αυτό θα σε εκλέξουν. Αυτά μόνο λες. Πες και πέντε άλλα πράγματα. Εντάξει, δεν ξέρουμε την άποψη. Πρώτα απ' όλα θα πω αυτά που νομίζω. Δεν έχει άποψη ανεκτικότητα σε αυτό το επιτρέψετε. Όχι, όχι στην πλάτη μα όμω. Θα μου το επιτρέψετε. Όχι στην πλάτη μα όμω. Καλά, εντάξει. Όχι ει βάρο μα. Μη φύγεσαι. Δεν πάθα τίποτα. Εγώ δεν είδα. Όχι, δεν θυγόμαστε. Αλλά δεν μπορείτε να κάνετε πολιτική στην πλάτη. Ακούστε, ακούστε κύριε Οικονομέα, ακούστε. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που δεν 40 υποστηρίξαμε χρόνια, με τα πάθους τίποτα. Υποστηρίξαμε ότι και ο κρατούμενος και ο Ρωμανός και οποιοδήποτε Ρωμανός έχουν δικαιώματα. Η Ελλάδα αυτό είναι μια είπαμε χώρα που 40 χρόνια μπορεί να μπαίνουν οι κουκουλοφόροι στα πανεπιστήμια και να τα καίνε και να μην συλλαμβάνονται. Εάν εσείς μου δείξετε μια άλλη χώρα στην Ευρώπη ή στον κόσμο που υπάρχει επί τόσο μακρόχρονικό διάστημα ένα διαρκές τέτοιο φαινόμενο, σε σημείο που η κοινωνία το θεωρεί περίπου φυσιολογικό να συμβαίνει, εγώ θα παραιτηθώ από τις εκλογές και θα είμαι την άλλη Κυριακή στην κάλπη. Θέλετε να κάνω αυτό το στοίχημα? Εάν δεν βρείτε όμως, θα πείτε εσείς κύριε Οικονομέα ότι κάτι περίεργο συμβαίνει σε αυτή τη χώρα. Κάτι περίεργο συμβαίνει. Ναι. Ο υπουργός της παιδείας, ο λαλίστατος κύριος Φίλης, ο οποίος έχει και επιστημονική άποψη για το θέμα της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, λες και είναι και επιστήμονας ιστορικός, ένας απλός δημοσιογράφος, αλλά έχει επιστημονική άποψη, μας μίλησε για τη γενοκτονία. Αλλά για το ότι σταμάτησε δια της βίας η αξιολόγηση των πανεπιστημίων, πράγμα που είναι εξ τον τομέα της ευθύνης του, δεν είχε βγάλει ούτε ανακοίνωση. Το βρίσκετε φυσιολογικό αυτό, κύριε Οικονομέα, κύριε Καμπουράκη? Μπορείτε να μου δείξετε μια άλλη χώρα στον κόσμο που μπορεί να μπει κάποιος και να διώξει με τις κλωτσιές τους αξιολογητές και να μην αντιδράσει κανένας? Ναι, σύμφωνο. Σύμφωνο. Ναι, αλλά το λες και εμείς τους βάλαμε. Δεν πρέπει να την αλλάξουμε κάποτε αυτή τη χώρα, κύριε Καμπουράκη? Αλλάξτε. Γι' αυτό κατεβαίνω αρχηγός για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εγώ θέλω να την αλλάξω αυτή τη χώρα. Γιατί αυτή η χώρα, αν συνεχίσει έτσι, δεν έχει μέλλον και θα χάσουμε όλα μας λοιπόν τα παιδιά. Εγώ λοιπόν ξέρεις τι θέλω να αλλάξω. Αν την αλλάξεις τη χώρα, επιτιθέμενος και εσύ μαζί με όλους τους άλλους, κατά το δημοσιογράφο ότι φταίνε για όλα, σωθήκαμε. Όχι, δεν φταίνε για όλα δημοσιογράφη. Αν έδωσα την εντύπωση, φταίνε για όλα. Κύριε Γεωργιάδη, εδώ έχει καταλήξει μια ιστορία. Φταίνε για πολλά. Όλα, δεν φταίνε δημοσιογράφη. Το Μέγκα φταίνε για όλα. Κύριε Γεωργιάδη, ο καθένα θέλει να κάνει το κομμάτι, έχετε εδώ και μα την πέφτει. Δεν είπα, μην παρεξηγείτε. Εγώ δεν είπα το Μέγκα. Εγώ είπα οι δημοσιογράφοι στην Ελλάδα στο 99,9%. Κύριε Γεωργιάδη, επειδή μας την πέφτεται συνέχεια, θα κάνω μόνο μισό λεπτό μια προσωπική αναφορά. Η παράταξη δική σου για την οποία κόπτεσαι, με είχε χαρακτηρίσει τρομοκράτη και μέχρι σε φυλακή. Πριν από πολλά χρόνια, η αλήθεια είναι αυτή. Πρόσφατα, πριν από 1-2 χρόνια, κάποιοι ομοειδεάτες του Ρωμανού βάλανε στο σπίτι μου μπόμπα, σε ένα σπίτι που δεν έμενα, είχα χρόνια να μείνω, και πήγαν να σκοτώσουν την κόρη μου. Εντάξει, κάνε μου τη χάρη λοιπόν, σε παρακαλώ, και μη σπεκουλάρεις σε πράγματα που δεν γνωρίζεις. Άρα, πάμε να το πάρουμε από την αρχή. Αντί να κατηγορούμε ο ένας τον άλλον ποιος είναι τρομοκράτη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα με κάνει ποτέ να σταματήσω να λέω ότι έχουν όλοι δικαιώματα. Και δεν θα με πιάνει αυτή η ιστερία. Α, η κυβέρνηση συναντάζεται με τρομοκράτες. Δεν πάμε να φτιάξουμε. Πρώτα απ' όλα αυτό το είπα ο Πανούζου, το είπα εγώ.
Εσύ το χρόνο είναι σε μένα. Αυτό το είπε ο Υπουργός Δημοσίας Τάξεως. Δεν είπε μόνο αυτό. Ο Παρασκευόπουλος επίσης. Κάντε λάθος. Και εκείνου τη ζωή την απειλήσατε. Δεν είπε μόνο αυτό. Είπε ότι αυτοί που απειλούσαν την πολιτική και φυσική μου εξόντωση την ήθελαν γιατί ήμουν το εμπόδιο στα σχέδιά τους για να νομοθετούν υπέρ των τρομοκρατών. Μην λέτε το μισό, κύριε Οικονομέα. Λοιπόν, να το λέτε ολόκληρο. Άδωνη, καλή... φάγαμε την ώρα μας τώρα με αυτά. Καλή επιτυχία. Φάγαμε την ώρα μας με αυτό το οποίο είχε σκοπό να κάνει από την αρχή. Όχι, θέλω να πω δύο πράγματα ακόμα, συγχωρείτε. Ναι. Όχι, δεν έχω πει. Δύο πράγματα να πω. Είναι δύο θέματα. Εντάξει, είναι δύο θέματα που θα το πω οπωσδήποτε. Πρώτον, σοβαρό θέμα την περιοδία μας στη Μακεδονία χθες. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σα παρακαλώ πολύ να ψάξετε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Ξανθό. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, που είναι το καλύτερο νοσοκομείο ενδεχομένως, ένα από τα καλύτερα της χώρας, κινδυνεύει να κλείσει. Γιατί κινδυνεύει να κλείσει? Γιατί του χρωστάει πλέον ο ΕΟΠΗ πάνω από 200 εκατομμύρια. Ο κύριος Ξανθός τον έχουν στείλει τρεις επιστολές. Δεν απαντάει, δεν εμφανίζεται ούτε στο τηλέφωνο και αν δεν πάρει λεφτά από τα χρωστούμενα του ΕΟΠΗ το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, σε λίγες εβδομάδες θα κλείσει. Δεύτερον. Και αν κλείσει το νοσοκομείο Παπαγεωργίου, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, να είστε απολύτως βέβαιος ότι θα ζήσουμε τραγωδίες στη χώρα. Δεύτερον. Παρακαλώ πολύ λοιπόν να προκαλέσετε τον κύριο Ξανθό να απαντήσει πότε θα δώσει λεφτά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Και το δεύτερο, αντί να αντιδικούμε έτσι εδώ σε κανάλια και να λέμε αυτά που λέμε, εγώ θέλω να καλέσω αύριο όλο τον κόσμο της Μακεδονίας σε 7 η ώρα το βράδυ στο Βελίδιο. Αύριο θα έχω την κεντρική μου τελευταία προεκλογική ομιλία στην Βόρεια Ελλάδα, στη Μακεδονία, στο χώρο της καταγωγής μου, στην Θεσσαλονίκη, στο Βελίδιο, όπου εκεί έχω ετοιμάσει μία ομιλία που πιστεύω θα συγκλονίσει. Περιμένω να γίνει σεισμός στο Βελίδιο αύριο 7 η ώρα και θέλω να ευχαριστήσω από το βήμα αυτό τους χιλιάδες εθελοντές, πάνω από 2.500, που βοήθησαν μέχρι στιγμή στην εκστρατεία μου. Και τους χιλιάδες, κατά κύριο λέξη, αν δείτε τις φωτογραφίες στο Facebook, δεν το πιστεύετε. Τους χιλιάδες που έχουν έρθει στις ομιλίες μου, στη Λάρισα, στην Πάτρα και και αλλού. Γιατί, ακούστε γιατί. Συγκλονισμένοι και εμείς από γιατί τα, την άλλη από Κυριακή. Γιατί προσεγγίζεις τα θέματα. Εγώ τα προσεγγίζω με αλήθειες. Συγκλονισμένοι και εμείς σου ευχόμαστε καλή συνέχεια. Οι αλήθειες πονάνε στην Ελλάδα της ιδεολογικής ηγεμονίας της αριστεράς. Αλλά εγώ έχω την όρεξη να φτιάξω μια νέα δημοκρατία υπερήφανη για τις ιδέες της. Που δεν θα φοβάται την αριστερά. Δεν πιστεύω ότι είναι που θα, όταν θα έρθει η ώρα να κυβερνήσουμε, θα φτιάξουμε την Ελλάδα που ονειρευόμαστε και που της αξίζει. Δεν θέλω να πιστεύω. Γιατί δεν αξίζει την Ελλάδα. Ούτε ο Ρωμανός.